Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης βρέθηκαν δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί όπου διαμαρτυρήθηκαν για τις αλλαγές στα δημοτικά ολοήμερα σχολεία. Βρισκόμαστε εδώ να διαμαρτυρηθούμε γιατί οι αντιδραστικές αλλαγές στον χώρο της εκπαίδευσης καλά κρατούν. Βρήκε την ευκαιρία τώρα που είχαμε το ασφαλιστικό και τη νέα φοροεπιδρομή να περάσει ο Υπουργός Παιδείας μια υπουργική πράξη με την οποία ουσιαστικά διαλύει τα ολοήμερα σχολεία. Εμείς θα αντισταθούμε και θέλουμε να πούμε στους κυβερνώντες να μην μπερδεύουν τον κόφτη και τα διαρκή μνημόνια τα οποία ψήφισαν και να τα ονομάζουν συσάχθεια. Να καταλάβουν ότι θα μας βρουν απέναντί τους. Οι αγώνες που θα δώσουν θα είναι μαζικοί και ανατρεπτικοί. Ο κύριος Φίλης, όπως ανέφεραν, ευνηδιαστικά περικόπτει διδακτικά αντικείμενα από το ορολόγιο πρόγραμμα. Καταργεί την πρωινή ζώνη, καταργεί το δάσκαλο του ολοήμερου. Βάζει προϋποθέσεις φοίτησης στο ολοήμερο σχολείο και αποκλείει την πλειοψηφία των μαθητών. Με αποτέλεσμα να υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο το δημόσιο σχολείο. Το αποτέλεσμα θα είναι στα περισσότερα σχολεία το 60 με 70% των παιδιών που παρακολουθούν φέτος ολοήμερο του χρόνου να μην μπορέσουν να το παρακολουθήσουν. Συν εκατοντάδες και χιλιάδες δάσκαλοι, κυρίως αναπληρωτές, που θα μείνουν του χρόνου χωρίς δουλειά. Μιλάμε για από 5.000 μέχρι 8.000 πανελλαδικά θα μείνουν χωρίς δουλειά του χρόνου. Αυτές είναι αλλαγές δυστυχώς. Ήρθαμε να διαμαρτυρηθούμε στον Υπουργό. Ένα πρώτο βήμα είναι. Ο στόχος μας είναι να ξεσηκώσουμε τους γονείς, γιατί το μορφωτικό δικαίωμα είναι υπόθεση και των γονιών, κυρίως των γονιών και όχι δικό μας. Για μας δεν είναι νέο ολοήμερο σχολείο, είναι ταξικό ολοήμερο σχολείο, δηλαδή αποκλείονται πάρα πολλοί μαθητές από το νέο σχολείο, που θέλει ο Υπουργός να το ονομάζει νέο ολοήμερο, αλλά θα δουλέψουν πάρα πολύ λίγα ολοήμερα σχολεία, έτσι που το βάζει το νομοσχέδιο ο κύριος Υπουργός, αποκλείοντας μεγάλες ομάδες μαθητών που οι γονείς τους είναι άνεργοι. Δεν επιτρέπει στους μαθητές των άνεργων γονέων να εγγραφούν στο σχολείο αυτό, με αποτέλεσμα να μην είναι ίσως, να μην δημιουργεί τις ευκαιρίες τις οποίες διαφημίζει και διαλαλεί η υπουργική ηγεσία. Αποκλείει τους μαθητές που πραγματικά έχουν ανάγκη στην εκπαίδευση, τους μαθητές του άνεργου γονέα, του φτωχού, των λαϊκών στρωμάτων. Με αποτέλεσμα αυτοί να είναι αναγκασμένοι να αγοράζουν τις δεξιότητες, οικαστικά, θέατρο, γυμναστική, από την αγορά εργασίας, που αδυνατούν οι τσέπες του άνεργου γονέα που πραγματικά τους έχει ανάγκη.